τώρα υπάρχει μια απορία. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάστηκαν ώρες. Αρκετή ώρα. Σε αυτό το διάστημα, εφόσον το είχαν δει κάποιοι, όπως λένε, γιατί δεν παρενέβη κάποιος. Η αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλος. Κυρίως η αστυνομία. Για να το δούμε και αυτό. Τις δυνάμεις τους θα ενώσουν το κίνημα πολιτών Καταναλώνουμε Ό,τι Παράγουμε και η Ιερή Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ζητάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο και τον ενημέρωσε για τους στόχους του κινήματος. Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης δήλωσε πως από εδώ και πέρα η Μητρόπολη θα συνδράμει στο έργο του κινήματος και θα προτιμά τα ελληνικά προϊόντα στις κατασκηνώσεις και τα ιδρύματα που διατηρεί. Με το μήνυμα «Ρούχα και σχολικά προτιμώ ελληνικά», το κίνημα πολιτών Καταναλώνουμε Ό,τι Παράγουμε απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές της χώρας και στους γονείς τους για στήριξη των τοπικών προϊόντων. Το κίνημα καλεί γονείς και μαθητές να προτιμήσουν τα ελληνικά προϊόντα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ζητάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο και τον ενημέρωσε ούτως ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους για κοινό σκοπό, δηλαδή την προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Από την αρχή που ο Δήμος Αλεξανδρουπόλεως σύστησε το κίνημα πολιτών, μίλησα με τον κύριο Ζητάκη και ενημερώθηκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανε μέτοχο όλης αυτής της αγωνίας, όλης αυτής της ανάγκης, αλλά θα το πω κι αλλιώς, όλης αυτής της αξιοπρεπίας στην οποία βρίσκουμε καταφύγιο όσοι μετέχουμε από κοντά ή από μακριά σε αυτό το κίνημα των πολιτών. Είναι πλέον αδύρυτη ανάγκη, αυτό όπως ακριβώς το λέει το σύνθημα, και να ντύνομαι και να τρώω και να ταξιδεύω και να κάνω τουρισμό, ακόμα τώρα αυτές τις ημέρες θα πούμε και για τα σχολικά είδη, προκειμένου να καταναλώνουμε ελληνικά προϊόντα. Δεν είναι απλά μία προσπάθεια να μείνουμε στα δικά μας τα εσωτερικά, είναι μία αλήθεια ότι τα δικά μας προϊόντα είναι πραγματικά αξίας. Πριν ακόμα δημιουργήσουμε το κίνημα πολιτών, εγώ σαν υπεύθυνος του Δήμου Αλεξανδρούπολης ήρθα και συνομίλησα με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Άνθιμο. Είδα στο πρόσωπό του την αγωνία να μ' ακούσει και τη χαρά να συμμετέχει η Εκκλησία στη Συνοριστική Επιτροπή την οποία δημιουργήσαμε μετά. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης δήλωσε πως η Μητρόπολη θα συνδράμει στο σκοπό αυτό αγοράζοντας τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις κατασκηνώσεις και στα ιδρύματα από την τοπική αγορά. Οι άνθρωποι μας που διακινούν, που παράγουν, που έχουν δίπλα μας ελληνικά προϊόντα είναι δικοί μας άνθρωποι και αύριο θα είναι υπόλογοι πάλι σε εμάς. Ενώ κάποιες ανώνυμες εταιρείες, ξένες, χωρίς πρόεδρο, χωρίς υπεύθυνο, χωρίς παραγωγό, χωρίς διακινητή, δικό μας άνθρωπο, είναι τελείως απρόσωπα και άγνωστα, οπότε δεν εγγυώνται τίποτε για τη δική μας ασφάλεια και για τη δική μας σιγουριά και βεβαιότητα, και για τον μεγάλον και για τον, κυρίως για τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό συγχαίρω τον κύριο Ζητάκη και το Δήμο της πόλεως μας για όλη αυτή την προσπάθεια, συμπαρατάσσομαι απαρχής μαζί τους και φροντίζω κατά ένα 95%, 98% να είμαι και εγώ μέτοχος αυτής της προσπάθειας και μάλιστα με τρόπο που είναι και εμφανής ή στα ιδρύματά μας ή στη Μητρόπολη και στις κατασκηνώσεις, ό,τι έχουμε, ό,τι προμηθευόμαστε, με ό,τι κινούμεθα γύρω μας, είναι πράγματα δικών μας ανθρώπων από τον τόπο μας. Ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για το κίνημα πολιτών «Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε». Στην πορεία ζήτησα και συναντήθηκα μαζί του για να τον ενημερώσω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το σκοπό του κινήματος, τους στόχους του κινήματος, και είδα με αγωνία και χαρά να θέλει να συμμετέχει και ο Σεβασμιότατος. Σήμερα με κάλεσε εδώ προκειμένου να κάνει τις δηλώσεις τις οποίες έκανε και να μου πει ότι είναι συμπαραστάτης όλου αυτού του αγώνα, διότι η οικονομική κρίση είναι για όλους μας και ο σκοπός του κινήματος αυτού είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Ελλείψεις παρουσιάζονται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ωστόσο, όπως δήλωσε ο διοικητής Νίκος Ραπτόπουλος, δεν είναι σημαντικές και δεν κινδυνεύει κανένας από τους ασθενείς. Όπως δήλωσε ο κ. Ραπτόπουλος, αιτία των ελλείψεων είναι τόσο η οικονομική κρίση, όσο και οι απεργίες που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Σκοπός μας είναι να μην χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Νίκος Ραπτόπουλος, αναφερόμενος στο ζήτημα των ελλείψεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως είπε, οι ελλείψεις στις κλινικές του νοσοκομείου δεν παρουσιάζονται στα βασικά υλικά για την υγεία των ασθενών. Τα βασικά υλικά από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν έλειψαν και δεν λείπουν και σήμερα. Καταφέρνουμε και ελέγχουμε, με δυσκολίες βέβαια, αλλά καταφέρνουμε να ελέγχουμε την εισρωή υλικών για όλες τις κλινικές που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Κάποιες από τις ελλείψεις, όπως είπε, οφείλονται στις απεργίες των τελωνιακών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιθανό να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που αυτό ίσως οφείλεται άλλες φορές στις απεργίες των τελωνίων, όπως αυτή τη στιγμή, στις απεργίες που έχουν τα αεροπλάνα και τα λοιπά. Δηλαδή μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες και πιθανό να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει φέρει τα πάνω κάτω και στις κλινικές του νοσοκομείου που καλούνται πλέον να φέρουν σε πέρας το έργο τους με τις μισές προμήθειες. Ο διοικητής του νοσοκομείου επανέλαβε πως κανένας από τους ασθενείς δεν κινδυνεύει. Γενικότερα όμως προβλήματα εφοδιασμού του νοσοκομείου από τελικά δεν υπάρχουν. Τώρα, εάν μερικές φορές υπάρχουν παράπονα ότι λείπουν κάποια υλικά, μάλλον δεν τα βρίσκουν εν αυθονία, όπως μου δώσεις χάρη, σαμπουάν, σαπούνι ή χαρτί υγείας, αυτά δεν είναι ότι λείπουν, έχουν τεθεί όμως σε έναν έλεγχο εκ μέρους των προϊσταμένων των κλινικών για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη σπατάλη αυτών των υλικών. Συγκεκριμένα, αν θα έλεγα παραδείγματος χάρη ότι κάποιος κάνει παράπονο ότι λείπει ένα σαμπουάν από την παιδιατρική, θα έλεγα για μένα δεν είναι μια προτεραιότητα. Σαφώς και δηλώνει μια ποιότητα των νοσοκομείων, αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες αυτήν την περίοδο. Πιθανό να έχω μια έλλειψη στην παιδιατρική για ένα σαμπουάν, αλλά αυτό το ιεραρχώ εγώ σαν τρίτη επιλογή ή τέταρτη επιλογή μου. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι μαζί μας, ο διοικητής του νοσοκομείου και δημοσθενής Δούκας. Βεβαίως, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε διοικητά. Να πιαστώ το τελευταίο. Τον ήχο, παρακαλώ, του κυρίου Ραπτόπουλου. Ναι, μας ακούτε τώρα? Ακούω πολύ καλά. Σας ακούμε και εμείς τώρα. Το τελευταίο, να πιαστώ με το σαμπουάν, τι ήταν τώρα? Ακούστηκαν κάποια παράπονα ότι υπήρξε μια έλλειψη σαμπουάν στην παιδιατρική, στα νεογέννητα για να τα πλύνουν κτλ. Ένα τέτοιο πράγμα ακούστηκε. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, ως αίτημα? Δεν ξέρουμε εμείς, γι' αυτό ρωτάμε.